17 στις πολιτικές εκπομπές που γίνονται στα κανάλια, είπαμε, αγαπητοί πολιτικοί, είπαμε να καταργήσετε τον ξύλινο λόγο. Ναι, δεν μας αρέσει. Να φύγει. Αλλά εσείς το παραχέσατε, ρε παιδιά. Όχι και έτσι. Παρακολουθήσαμε προηγουμένως την παρακμή της αριστεράς. Αν ανατρέξετε και στην ιστορία τους, θα δείτε ότι πάντα έτσι σακωνόντουσαν. Μία αριστερά παρακμιακή. Η αριστερά έχει την τύπα που δεν έχει. Και μία αριστερά. Και μία αριστερά. Γιατί αυτή τη στιγμή και μία αριστερά. Εγώ... Έτσι και μην το παίζεις τηλεκομμουνίστρια. Σας μιλάγατε για το σχέδιο Μάρσαλ. Έτσι το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα μας σας μιλάμε για την ιστορία σας. Δεν λες τίποτα, Γιάννα. Μόνο τώρα, Γιάννα. Μόνο τώρα. Και τσακώνεστε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Σιγά και τον παραμυθιάζετε κιόλας. Και θα βγουν όλα τα προβλήματα. Το μη τα προβλήματα. Τα προβλήματα. Σιγά ρε μάγκα. Άστο τώρα τη μαγιά τώρα. Άστη μαγιά τώρα. Μεταξύ του ξύλου λόγου και αυτού που μόλις παρακολουθήσαμε, υπάρχει και μια μέση κατάσταση, ρε παιδιά. Όπως και σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, μεταξύ των δύο άκρων που συνήθως όλοι βρισκόμαστε, υπάρχει αυτή η μέση κατάσταση, την οποία δεν την πετυχαίνουμε ποτέ. Η Λιάννα εν τω μεταξύ ήταν πολύ ήρεμη. Δεν είναι η Λιάννα που αγαπήσαμε. Μόνο να έτρωξε. Προς στιγμή έτσι, τι έγινε, αλλά μετά. Η νέο Μπολσεβίκη, η πάλαιο Μπολσεβίκη. Να και κάτι. Η πάλαιο δεξί. Να πω κάτι, Γιώργο. Ξέχασε τους Μενσεβίκους. Να πω κάτι. Ξέχασε τους Μενσεβίκους. Να πω κάτι. Τους Μενσεβίκους όταν έπρεπε τους έσφαξα. Και όταν θα έρθει θα σφάξουν και σένα. Έτσι αγάπη μου, σφάξω στο γόνατο. Σφάξω στο γόνατο που τόλουσα. Στο σπίτι του Παπαδάκη.